ενώ η πατρίδα του Αγίου Αρτεμίου δεν είναι γνωστή, το βέβαιο είναι ότι καταγόταν από οικογένεια ευπατριδών και μεγάλων. Ενωρίς είχε καταταγεί στο Ρωμαϊκό στρατό και αξιώθηκε να γίνει αυτόπτης του θεϊκού σημείου πριν από τη μάχη του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά του Μαξεντίου κοντά στη Μουλβία γέφυρα το έτος 312, όταν στον ουρανό σχηματίστηκε το φωτεινό τρόπαιο του Σταυρού και η επίγραφη «Εν τούτο νίκα». Μετά την εδραίωσή του, ο Μέγας Κωνσταντίνος προώθησε στα αξιώματα τον γενναίο και έμπιστο αξιωματικό του Αρτέμιο, ενώ ο διάδοχός του στο θρόνο, γιος του Κωνσταντίος ο Δεύτερος, ανέθεσε στον Αρτέμιο τη διοίκηση της Αιγύπτου, κάνοντάς τον Δούκα και Αυγουστάλιο. Καθώς μάλιστα η νέα πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολη, στολιζόταν με περικαλή κτίρια και ναούς, ο Κωνσταντίος ανέθεσε στον Αρτέμιο να μεταφέρει από την Πάτρα το σκήνομα του Αποστόλου Ανδρέα και από τη Θήβα του Ευαγγελιστού Λουκά για να αποθησαυριστούν στη βασιλεύουσα. Οι χριστιανοί της Πάτρας αρνήθηκαν την παραδοσή του και τότε μόνο συγκατατέθηκαν όταν ο Αρτέμιος ανέλαβε γενναιόδωρα να κατασκευάσει το υδραγωγείο της πόλης. Τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν ένδων της Αγίας Τράπεζας του Ναού των Αγίων Αποστόλων που είχε ανεγείρει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Κατόπιν ο Αρτέμιος επέστρεψε στην Αίγυπτο και συνέχισε τη διοίκησή της όντας της πάσινα δέσιμος δια την επαστράψαν του βίου αυτού αρετήν, γεγονός που συντελούσε στο να πιστεύουν στο Χριστό πολλοί ιδωλολάτρες. Το Κωνσταντίο διαδέχθηκε στο θρόνο το έτος 361 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, θείασότης του Δωδεκαθέου και πολέμιος του χριστιανισμού. Όταν οργάνωσε εκστρατεία κατά των Περσών, μετέβη με τα στρατεύματά του στην Αντιόχεια της Συρίας. Εκεί κάλασε και το Δούκα της Αιγύπτου, τον Αρτέμιο, για τη χριστιανική ιδιότητα και δράση του οποίου γνώριζε καλά. Είτε εξαιτίας αυτού, είτε επειδή ο Αρτέμιος διαμαρτυρήθηκε για την πολεμική του Ιουλιανού σε βάρος των χριστιανών, ο αυτοκράτορας τον θεώρησε προσωπικό εχθρό του. Τον κάλεσε λοιπόν να αρνηθεί την πίστη του και να προσχωρήσει στη λατρεία των ειδώλων. Όπως ήταν φυσικό, ο Αρτέμιος αντέκρουσε με παρησία την απέτηση του δισεβούς αυτοκράτορα και ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ των δύο αντρών, δεδομένου ότι και οι δύο διακρίνονταν για την παιδεία τους και κατήχαν τους κανόνες ανάπτυξης των πιστευμάτων τους. Η μακρά συζήτησή τους εκτίθεται με κάθε λεπτομέρεια στο έργο του Αγίου Σημειών του Μεταφραστού, μαρτύριον του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Αρτεμίου. Η παρησία του Αρτεμίου έφερε σε αμηχανία τον Ιουλιανό, ο οποίος με οργή του ανακοίνωσε ότι θα του ανταποδώσει με πράγματα που του αξίζουν για τη στάση του. Διέταξε λοιπόν να γυμνώσουν το γενναίο αθλητή της πίστεως και με σιδερένιες σούβλες πυρακτωμένες να του περωνιάζουν πέρα ως πέρα τα πλευρά. Ο Αρτέμιος υπέμεινε τα βασανιστήρια με καρτερία. Ο Ιουλιανός, εμφανώς ιτημένος, πρόσταξε να τον οδηγήσουν στη φυλακή και να τον αφήσουν χωρίς τροφή και νερό. Τα μεσάνυχτα, ενώ ο μάρτης προσευχόταν, εμφανίστηκε ο Χριστός. Τον ενθάρρυνε και του έδωσε την υπόσχεση ότι όπως εκείνος τον ομολόγησε με παρησία μπροστά στους ανθρώπους, έτσι και ο ίδιος θα τον ομολογήσει ως πιστό ακολουθό του ενώπιον του Πατρός στους ουρανούς. Ταυτόχρονα θεράπησε τις πληγές του από τα βασανιστήρια.
λίγες μέρες αργότερα, και ενώ είχε συμβεί η καταστροφή του ναού και του αγάλματος του Δαφναίου Απόλλωνα στην Αντιόχεια, πράγμα που εξόργησε τον Ιουλιανό, αυτός διέταξε να φέρουν ενωπιόν του τον Αρτέμιο και απείλησε ότι για την καταστροφή αυτή θα απαιτήσει να επιβληθεί στους χριστιανούς ποινή 77 φορές μεγαλύτερη. Κατόπιν διέταξε και έβαλαν στο έδαφος τον Μεγαλομάρτυρα, τοποθετώντας πάνω του μία τεράστια πέτρα για να σε θλιβούν οι σάρκες και τα οστά του, ώστε να συνετιστεί. Παρόλο ότι το μαρτύριο κράτησε μία μέρα και μία νύχτα, όταν σήκωσαν από πάνω του τη βαριά πέτρα, ο Αρτέμιος στάθηκε όρθιος, περπάτησε και αντίκρισε με παρησία τον Ιουλιανό, ο οποίος, μη αντέχοντας άλλο να ακούει για τη χριστιανική πίστη, διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Μεγαλομάρτης με ξύφος. Ήταν 20 Οκτωβρίου του έτους 362. Όπως αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο Μεταφραστής, μία φιλόχριστη γυναίκα, η Αρίστη, διακόνισσα της Αντιοχιανής Εκκλησίας, πήρε με ευλάβεια το σώμα και την κεφαλή, τα τοποθέτησε σε λειψανοθήκη και τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, εναποθέτοντάς τα στο ναό του Τιμίου Προδρόμου. Ο Άγιος περχίστηκε με τη χάρη της Θαυματουργίας, σύμφωνα επίσης με την ιδιότητά του ως αξιωματικού Δούκα και Αυγουστάλιου, επιλέχθηκε ως προστάτης της ελληνικής αστυνομίας, η οποία τιμά διόντως τη μνήμη του στις 20 Οκτωβρίου. Τον μαρτύρον λαμπρό της μάρτης Αρτέμιεν, αστυνομίας το σώμα σκέπε και φύλαθεν, και οδηγεί ασφαλώς αυτόν τα βήματα σε γαρ προστάθην αλήθη, επιγράφους εις οφέλ και πίστη σι εκβώσει. Δια πάντως εκδισόπι ελεήθηναι τας ψυχάς ημών.